Άσε με, ρε Γιώργο, να το προσδιοριστώ εγώ μόνος μου, διότι το Τούρκος είναι κατασκεύασμα. Το πραγματικό υπάρχον είναι ο Οθωμανός. Εγώ θα το προσδιοριστώ ως Οθωμανός. Так θα πότρευα να πρυπάγιαμ να νέκουι νάτσι ήλι να νέκουι βέρι. Αυτό που με κάνει να αυτοπροσδιορίζομαι ως εθνικά Μακεδόνας, όσοι έχουν δηλαδή την μακεδονική εθνική ταυτότητα, είναι πολιτική επιλογή. Εγώ γιατί κάποιοι συμπεριφέρθηκαν μετά το 1912 σαν ξένοι μέσα στη νύχτα που ήρθαν και έσχισαν σελίδες από το βιβλίο της ιστορίας της πόλης. Και βέβαια η Θεσσαλονίκη το 1912, όταν μπήκε ο ελληνικός στρατός, δεν ήταν ελληνική. Αυτοπροσδιορίζομαι και εγώ όπως όλοι ως ένας ελληνόγλωσσος Σαλονικιός, ο οποίος είμαι άεθνος, άθεος, άπατρης και ως τέτοιος έχω να σας προτείνω τούτο, να μιλήσετε κι εσείς για τούτη την κομμένη μακεδονική γλώσσα. Η επανέκδοση του Ζανής, το Πισετάρι, από τις εκδόσεις Μπατάβια, το θεωρώ σε ένα είδος επανόρθωσης μιας ιστορικής αδικίας σε βάρος μιας ομάδας συμπολιτών μας, που είχαν την ατυχία να βρεθούν μέσα στη δύναμη των βαλκανικών εθνικισμών και ειδικότερα του ελληνικού εθνικισμού που διέπρεψε στο εσωτερικό της χώρας μας, πορτοποιώντας την ιδιαιτερότητα. Τις καταλήξεις αυτές σε όπυλο στη Δυτική Μακεδονία τις δώσαν Πελοποννήσιοι γραφιάδες, γιατί αυτός ο τόπος είτε κατοικούνταν από Έλληνες, είτε από Εβραίους, Οθωμανούς, οτιδήποτε, υπέφερε από τους Πελοποννήσιους γραφιάδες και τους κριτικούς χωροφύλακες. Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα δεν μπορεί να σβηστεί μόνο κοντιλιά.